Ξεκινάω και την εγγραφή. Ύποπτο αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Τι κάνουμε? Κάποιος βλέπει τηλεόραση, κάποιος δεν ξέρω και εγώ τι. Τι νέα και ωραία. Τι ερωτήσεις έχουμε για την άσκηση, διαδικαστικά ή γενικότερα? Τίποτα. Δεν μας απασχολεί κάτι. Όχι. Το part 2, πόσο καιρό χρειάζεται για να βγει? Τι εννοείται, πόσο, το δεύτερο τμήμα της άσκησης, πόσο θα χρειαστεί να δουλέψετε? Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν είναι ελαφρύ σίγουρα. Δηλαδή πιο δύσκολο θα είναι το part 2 από το part 3, παρόλο που το part 3 έχει μια τεχνική πολυπλοκότητα. Δεν είναι τόσο ότι χρειάζεται να γράψετε πάρα πολύ κώδικα. Είναι περισσότερο ότι χρειάζεται να εξοικειωθείτε με διάφορες τεχνολογίες. Με ένα συγκεκριμένο framework για να δουλέψετε πάνω στη γραμματική και τα συντακτικά δέντρα. Τώρα εγώ να σας δώσω ξανά την εκτίμησή μου ότι και οι τρεις εργασίες είναι προγραμματισμένες για περίπου 20 ώρες δουλειάς. Δεν έχει μεγάλη αξία η εκτίμησή μου, τόσο εγώ το εκτιμώ, αλλά τι να πω. Όταν για το οι 20 γίνονται από 15 έως 60 ανάλογα με το άτομο και πού θα κολλήσει, προγραμματισμός είναι, όπως ξέρετε, μπορεί ο άλλος να φάει μία εβδομάδα πάνω σε ένα bug. Δεν μπορεί να προβλεφθούν κάποια πράγματα επακριβώς. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι το δεύτερο μέρος της εργασίας θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα. Ό,τι λεφτά έχετε δώσει, πάντως πραγματικά, όπως λέει ο Γεώργιος, τα παίρνετε πίσω, αν ο χρόνος βγει παραπάνω. Έχετε εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Ό,τι χρήματα έχω πάρει εγώ απευθείας από εσάς, ευχαρίστως θα σας τα επιστρέψω. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος εργασίας, η δεύτερη εργασία, πιο σωστά, ανακοινώνεται την ερχόμενη εβδομάδα και την ερχόμενη Δευτέρα, μία εβδομάδα από σήμερα, έχουμε φροντιστήριο για αυτήν. Οπότε, Κυριακή έχουμε την προθεσμία για την πρώτη εργασία, Δευτέρα έχουμε φροντιστήριο για τη δεύτερη. Θα μου πείτε, γιατί δεν μας δίνει μια ημέρα να το κάνουμε Τρίτη? Το θέλω να το κάνω Δευτέρα για να έχουμε και λίγο περιθώριο να με δείτε κι άλλη μία φορά την Τρίτη, γιατί μετά θα κάνουμε τρεις εβδομάδες να ειδωθούμε λόγω Πάσχα. Οπότε θέλω να κάνουμε το φροντιστήριο της δεύτερης εργασίας Δευτέρα, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε κιόλας αν κάτι χρειαστεί, αν έχουν βγει κάποιες απορίες, να έχουμε ένα περιθώριο να δούμε, να με ρωτήσετε και σύγχρονα κάποιες ερωτήσεις την επόμενη Τρίτη. Και θα τρέχει για τις επόμενες 4 εβδομάδες από την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά για τη δεύτερη εργασία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας απασχολεί περισσότερο η πρώτη, αλλά χαίρομαι που υπάρχει απροβλημάτιστος κόσμος. Ίσως βέβαια οι 37 που έχουν μπει αυτή τη στιγμή να είναι οι απροβλημάτιστοι και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν καν μπει στο μάθημα σήμερα, αυτοί προβληματίζονται με την πρώτη εργασία. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση λοιπόν για εργασίες, διαδικαστικά κλπ? Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι, οπότε προσθέτω και εγώ ένα πίνακα εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε. Θα συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως έχω πει, αν δεν το εσωτερικεύσατε από την προηγούμενη Τρίτη, εδώ έχουμε ανεβάσει ταχύτητα. Ανεβάσει ταχύτητα με την έννοια του αμαξιού. Δεν θα μου γκρίζει πια το αμάξι για μερικές εβδομάδες, τουλάχιστον για 3 εβδομάδες. Κάνουμε πολύ ουσιώδη μεν, αλλά λίγο πιο χαλαρή κουβέντα. Δεν θα έχουμε πλέον τόσο αλγοριθμικά στην επόμενη ενότητα του μαθήματος. Μιλάμε για σημασιολογική ανάλυση, για στατική σημασιολογική ανάλυση ή έλεγχο τύπων, που είναι σχεδόν συνώνυμο. Αυτό, εκεί είμαστε στο διάγραμμα του μαθήματος. Είχαμε φτάσει την τελευταία φορά εδώ πέρα, από ό,τι θυμάμαι, που είχαμε μιλήσει για την έννοια των procedures, functions, methods κλπ.
Και έχουμε ήδη δει τα στατικά σημασιολογικά λάθη. Είπαμε ότι είναι η επόμενη φάση ενός μεταγλωτιστή μετά τη συντακτική ανάλυση. Νομίζω ότι καταλάβαμε και από την άσκηση, καταλάβατε αρκετά για το ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Παρόλο που σας είπα ότι η διαφορά δεν είναι αυστηρά ορισμένη. Συνήθως, σε συντριπτική πλειοψηφία των περιστάσεων, αυτό που λέμε σημασιολογική ανάλυση είναι αυτό που δεν μπορεί να το πιάσει μια γραμματική. Οπότε, ξεκάθαρα δεν ανήκει σε σύνταξη. Είναι κάτι που το κάνει ο compiler σαν έλεγχο μετά. Αυτή λοιπόν η συζήτησή μας σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε για παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα πιθανόν, δηλαδή μπορεί να τελειώσουμε αυτήν την ερώτηση και να πάμε στην επόμενη, είναι μια συζήτηση η οποία είναι λίγο πιο εγκυκλοπαιδική σε γλώσσες προγραμματισμού. Θα δούμε λίγο διαφορετικές αποφάσεις που παίρνουν διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού σε αυτά τα ζητήματα και θα σκεφτείτε ταυτόχρονα και πώς υλοποιούνται όλα αυτά μέσα σε ένα compiler, κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με εσάς, γιατί θα τα υλοποιήσετε. Ό,τι συζητήσουμε δηλαδή σε αυτή την ενότητα που είπαμε ότι κάνουμε πιο πολύ κουβεντούλα, θέλω πιο πολύ και από εσάς λίγο ανάδραση, θα είναι πράγματα τα οποία θα τα βρείτε μπροστά σας, στη δεύτερη άσκηση και στην τρίτη άσκηση. Γιατί η δεύτερη και τρίτη άσκηση του μαθήματος είναι να κάνετε σημασιολογική ανάλυση μιας γλώσσας και μετά να παράξετε ενδιάμεσο κώδικα. Οπότε, είχαμε δει την προηγούμενη φορά κάποια σημασιολογικά λάθη. Σας θυμίζω λιγάκι αυτό εδώ που το είχαμε βγάλει και είχαμε βρει πάμπολα λάθη, τα οποία τίποτα από αυτά δεν είναι συντακτικό. Από identifiers που δεν αντιστοιχούν σε δηλωμένες μεταβλητές, από λάθος χρήση συναρτήσεων με λάθος όρισμα ή λάθος τύπους ορισμάτων, από λάθος χρήση τελεστών πάνω σε μεταβλητές λάθος τύπου. Χίλια πράγματα είχαμε δει. Τίποτα από αυτά συντακτικό. Θα μπορούσε να παρσάρει πλήρως αυτό το πρόγραμμα. Και είχαμε πει από αυτά τα χίλια πράγματα ότι κάποια, πολλά από αυτά, μπορεί να τα πιάσει πριν την εκτέλεση του προγράμματος ένας μεταγλωτιστής. Ή μπορούν να πιαστούν πριν την εκτέλεση ενός προγράμματος. Το εργαλείο που τα πιάνει, ποιο είναι, ο μεταγλωτιστής. Δηλαδή, σε γλώσσες με στατικό έλεγχο για τέτοια λάθη, με στατικό σύστημα τύπων συνήθως, αυτά τα πιάνει ο μεταγλωτιστής τα περισσότερα. Κάποια πράγματα, όπως την προσπέλαση έξω από τα όρια ενός array, είπαμε συνήθως δεν τα πιάνει ο μεταγλωτιστής, γιατί δεν μπορεί να τα πιάσει με υψηλή πιστότητα ή θα είναι τρομακτικά συντηρητικός και θα απορρίπτει χρήσιμα προγράμματα ή δεν θα τα πιάνει. Οπότε αυτά συνήθως τα αφήνουμε για την εκτέλεση του προγράμματος. Δεν τα πιάνει ο μεταγλωτιστής και εξαρτάται από τη γλώσσα, αν διασφαλίζει η γλώσσα ότι τουλάχιστον κατά την εκτέλεση ένα τέτοιο λάθος θα οδηγήσει κατευθείαν σε ένα exception. Δηλαδή κατευθείαν θα σταματήσει το πρόγραμμα με μια προειδοποίηση ή η γλώσσα θα επιτρέψει την εκτέλεση του προγράμματος χωρίς καλά ορισμένη σημασία. Το οποίο είναι το χειρότερο, αλλά είναι και από τα λίγα πράγματα που ταιριάζουν κάπως σε γλώσσες πολύ χαμηλού επίπεδου, όπως η C. Αυτά είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά και είχαμε φτάσει, όπως είπα, εδώ πέρα στη σημασιολογική ανάλυση να μιλήσουμε για scopes και procedures. Είχαμε πει ότι είχαμε μιλήσει ότι τα ονόματα έχουν bindings, δεσμεύσεις με συγκεκριμένο τύπο, συγκεκριμένο ορισμό. Τα bindings θα ομαδοποιούμε σε scopes, σε εμβέλειες και αυτά συνήθως δένονται με την έννοια που τη λέμε procedure ή function ή method, η οποία δεν υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, όπως είχαμε διαπιστώσει. Σε επίπεδο assembly δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Την έννοια αυτή την εκφράζουμε εμείς, δηλαδή την υλοποιεί ο μεταγλωτιστής. Μία από τις μεγάλες δουλειές του μεταγλωτιστή, λοιπόν, είναι να δώσει το υψηλού επίπεδου abstraction που λέγεται procedure. Και άλλα υψηλού επίπεδου abstractions, όπως classes, π.χ. ή arrays, π.χ. Και το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε εδώ πέρα είναι την έννοια του namespace μέσα σε ένα function, δηλαδή του χώρου ονομάτων, και την έννοια του scoping. Και το scoping το ξέρετε, από το πρώτο κιόλας έτος έχετε δει τους κανόνες που συλλογικά τους λέμε lexical scoping, λεκτική εμβέλεια. Τι σημαίνει χοντρικά λεκτική εμβέλεια? Είχαμε πει ότι σημαίνει ότι όταν θέλω να βρω την έννοια ενός ονόματος, ενός identifier,
κοιτάζω καθαρά στο λεκτικό περιβάλλον, δηλαδή κοιτάζω σε ένα μικρό κομμάτι του προγράμματος γύρω-γύρω από τη χρήση του identifier. Και ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι κανόνες? Οι κανόνες, τους ξέρετε, κοιτάζω στην εσωτερική εμβέλεια, λέμε, όπου εμβέλεια ορίζεται από κάποιες συντακτικές δομές, συντακτικές κατασκευές της γλώσσας. Κοιτάζω στην κοντινότερη εμβέλεια που μπορεί να έχει δηλώσει αυτό το όνομα. Και έχετε δει ότι μπορεί να έχουμε τοπικές εμβέλειες. Έχετε δει ότι οι εμβέλειες ορισμάτων, αυτά τα παραδείγματα δεν τα είχαμε δει ακριβώς την προηγούμενη φορά, αλλά νομίζω τα έχετε υπόψη σας όλοι. Έχετε δει ότι οι εμβέλειες ονομάτων ορίζονται με διαφορετικές κατασκευές, παράδειγμα, όχι μόνο με τα blocks, που ξεκινάω ένα block και μπορώ να δηλώσω καινούργια μεταβλητή, αλλά ακόμα και ένα for loop στη C++ και στη Java και στη C# και σε άλλες σύγχρονες γλώσσες μπορεί να αποτελεί από μόνο του εμβέλεια ορισμού για την τοπική μεταβλητή, που είναι η μεταβλητή πάνω από την οποία κάνουμε το iteration, πάνω από την οποία επαναλαμβάνω μέσα στο for, το σώμα του for. Οπότε αυτό δεν μας ξενίζει, είναι κάτι το συνηθισμένο, ότι μπορώ να έχω πολλά διαφορετικά syntactic constructs, συντακτικές κατασκευές της γλώσσας, οι οποίες μας δίνουν ορισμό εμβέλειας. Εδώ πέρα αυτό το I, από πού μέχρι πού είναι ορατό? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μην το πάρω και εγώ μονόλογο, να μου πείτε και εσείς κάτι. Ή αυτό το I ή αυτό το I. Κάποιος να μου πει πότε σταματάει να είναι ορατό μέσα σε κώδικο. Μέχρι το τέλος του block του for. Οπότε εδώ πέρα έχει κάτι ενδιαφέρον, ότι ξεκινάει η χρήση του I μέσα στο for, μέσα στη συνθήκη του for, και πηγαίνει μέχρι το τέλος του block. Αν ήταν να το γράψουμε συντακτικά, σαν γραμματική, τώρα που γράφετε γραμματικές, τι γραμματικό κανόνα θα γράφαμε για το statement το οποίο παράγει for? Δηλαδή έχω statement και μία από τις πολλές επιλογές του είναι και το statement της μορφής for. Τι συντακτικό κανόνα νομίζω ότι θα γράφαμε για αυτό εδώ? Συντακτικά μιλάω καθαρά. Αφήστε τα scopes κλπ. Ποιος θα μου το συνεχίσει λιγάκι να μου πει τι θα βάζεις σε αυτόν τον κανόνα για το for? Σίγουρα, εγώ σας βάζω και το επόμενο token. Το επόμενο τερματικό σύμβολο. For παρένθεση. Και ας πούμε ότι τα spaces δεν βγάζουν καθόλου tokens σε αυτή τη λεκτική αντιμετώπιση της γλώσσας. Θεωρούμε τα spaces ότι αγνοούνται. Απλά χωρίσουν το ένα token με το επόμενο. For expression condition expressions. Εκεί πήγαινα. Semicolon. Το cont τι είναι? Expression, δεν είναι και αυτό? Semicolon. For ident ison expression είναι η δεύτερη θεωρία. For παρένθεση identifier ison, το οποίο είναι token, expression. Δεν μ' αρέσει, έχει υπερβολική λεπτομέρεια η θεωρία του σταμάτη. Πάμε λίγο στην πρώτη του John. Expression, condition, expression. Εγώ το condition θα έλεγα ότι είναι expression στη μέση. Opt expert. Άλλη θεωρία. Καμία από τις τρεις δεν ικανοποιεί πλήρως και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό ήθελα να προβληματιστούμε λιγάκι. Opt expert. Semicolon, opt expert. Γιατί έγραψε opt expert ο Γιώργος, ο τρίτος συνάδελφός σας? Μάλλον εννοεί ότι είναι optional ακριβώς. Ότι εδώ πέρα, ότι θα μπορούσε να είναι είτε expression, είτε δήλωση. Βασικές συντακτικές κατηγορίες σε μια γλώσσα προγραμματισμού, αυτό το έχω πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να έχετε στο νου σας τον εξής διαχωρισμό.
declaration, expression και statement. Κάτι που δηλώνει ένα καινούριο όνομα και αυτό είναι που έχει σχέση με αυτό που λέμε εμείς σήμερα, γιατί ξεκινάει μια εμβέλεια, μια έκφραση και μια εντολή, statement. Ποια είναι η διαφορά έκφρασης και εντολής? Την οποία, αν θέλετε να ξέρετε, το δεύτερο τμήμα της πρώτης άσκησης, εκείνη η γλωσσίτσα με τα string που βάλαμε, αυτό έχει ακριβώς σκοπό να σας κάνει να εμπεδώσετε. Ότι υπάρχει διαφορά στο κάνω κάτι ως εντολή και κάνω κάτι ως απλά αποτίμηση μιας έκφρασης. Και η διαφορά είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Μιχάλης. Η έκφραση έχει τελική τιμή, ενώ η εντολή δεν έχει τελική τιμή. Η εντολή δεν έχει τιμή. Όταν λέω for, όταν λέω while, δεν μπορώ να πω x ίσον for. Εδώ πέρα δεν επιτρέπεται. Αυτό εδώ πέρα, ούτε r value ούτε l value. Δεν είναι το θέμα το r value και το l value. Αυτό είναι άλλος διαχωρισμός, θα τον δούμε λίγο αργότερα, για να μην μπλέξουμε προς τα εκεί. Ό,τι λέω τώρα ισχύει και για l values και για r values. Το βασικό λοιπόν είναι ότι η εντολή, το statement, δεν επιστρέφει τιμή. Η έκφραση επιστρέφει τιμή. Παράδειγμα, αυτό στη C δεν γίνεται, αλλά είναι σχεδόν ισοδύναμο κάποιου που γίνεται. Το οποίο το έχετε νιώσει πλέον πάρα πολύ καλά στην άσκηση 1. Ότι έχουμε ένα if, μια μορφή if στη C, η οποία είναι if εκφράσεων και όχι if εντολών. Το εδώ πέρα δουλεύει μια χαρά στη C. If είναι και αυτό, αλλά είναι if εκφράσεων. Μια κλίση συνάρτησης είναι έκφραση, δεν είναι εντολή. Έχει τιμή. Εξαρτάται φυσικά τη γλώσσα. Ωραία. Και ο βασικός διαχωρισμός σε αρχικές γλώσσες προγραμματισμού που ξεχωρίζαν, για παράδειγμα, το procedure από το function, αν πάμε 20-30 χρόνια, 30 χρόνια και πιο πριν, ήταν αυτός. Αν καλέσεις ένα procedure, δεν σου επιστρέφει τιμή. Αυτό είναι εντολή. Αν καλέσεις ένα function, σου επιστρέφει τιμή. Αυτό είναι έκφραση, η κλίση του. Και οι εκφράσεις είναι λογικό να χτίζονται ιεραρχικά, να δίνουν μεγαλύτερες εκφράσεις. Κλείνει η παρένθεση εδώ, για να πάμε λίγο να δούμε τη σύνταξη του for από άποψη γραμματικής. Γιατί δεν μ' αρέσει το opt-expr, παρόλο που πραγματικά προβλέπει το πρώτο τμήμα που θέλω, το ότι εδώ μπορεί να είναι expr, μπορεί και όχι. Statement, statement, statement δεν μ' αρέσει. Ούτε το opt-expr, opt-expr, opt-expr. Για διαφορετικούς λόγους. Γιατί στην τελευταία θέση δεν μπορώ να κάνω δήλωση. Στη μεσαία θέση δεν μπορώ να κάνω δήλωση. Στην τελευταία θέση δεν είναι ανάγκη να κάνω, δεν είναι ανάγκη καν να επιστρέψω τιμή. Στη μεσαία θέση είμαι υποχρεωμένος να επιστρέψω τιμή. Στην πρώτη θέση μπορώ να κάνω δήλωση ή όχι. Εγώ λοιπόν, για να μην σας μπερδεύω πολύ, θα έλεγα ότι αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, αυτό που θα έπρεπε να γράψουμε είναι for. Εδώ τι μπαίνει? Δήλωση ή statement. Τιμή δεν παίρνουμε. For, decl, or, statement. Θα είναι το μη τερματικό που περιγράφει πλήρως την πρώτη θέση ενός for. Το δεύτερο πρέπει να είναι expression, όχι declaration. Δεν μπαίνει declaration, είναι καθαρό expression. Και το τρίτο είναι, ποιος θα μου το πει, τι μπορεί να είναι. Declaration μπαίνει στο τρίτο συνθετικό ενός for. Δεν μπαίνει declaration.
Το τρίτο εδώ θα είναι statement. Με υποχρεωτικά θα είναι statement με την επιφύλαξη ότι επειδή η C θεωρεί τις εκφράσεις να γίνονται και statement, εδώ πέρα μπορεί να είναι και απλή έκφραση, βέβαια αυτό θα ήταν κακό, γιατί το τρίτο το κάνουμε καθαρά για τα side effects του, κυρίως. Οπότε αυτό εδώ θα έλεγε κανείς ή θα μπορούσε να πει, αν θέλει να πάρει υπόψη την ιδιαιτερότητα της C, να πει expression or statement. Και στη συνέχεια, από κάτω, statement ξανά. Μάλλον όχι από κάτω, καταλαβαίνετε, συνεχίζω από εδώ. Άρα αυτή είναι η συντακτική δομή ενός for. Το statement είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για τις αλλαγές που επιφέρει στην κατάσταση, αλλά δεν δίνει τιμή. Δεν δίνει τιμή. Ενώ το expression είναι κάτι το οποίο το αποτιμούμε για να πάρουμε μία τιμή. Αυτό εδώ πέρα περιμένω τιμή. Το for loop θα συνεχίσει όσο αυτό εδώ δεν δώσει false. Δηλαδή εδώ πέρα, αν βάλω ένα printf μέσα, μπορεί ο compiler να το επιστρέπει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά αν το printf δεν αποτυγχάνει ποτέ, έχω infinite loop. Δεν μπορεί να μπει κώδικας μέσα στα brackets. Τι κώδικας, εδώ μέσα, τέτοιο. Και εδώ λοιπόν, το statement, λογικά αν θέλουμε να είμαστε πλήρεις, θα πρέπει να είναι κάτι του στυλ simple statement. Να μην είναι block statement. Δηλαδή να μην μπορεί να βάλει curly braces μέσα. Αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός της ερώτησής μου. Ο σκοπός της ερώτησής μου είναι να εμπεδώσουμε αφενός ότι το πρώτο είναι κάτι ειδικό, ότι μπορεί να έχει declaration σαν ειδική κατηγορία. Δεν δηλώνω, δεν μπορώ να έχω declaration στα υπόλοιπα κομμάτια του for. Να το συνδέσουμε αυτό με την κατανόησή μας που θέλω να ξέρουμε σε μια γλώσσα προγραμματισμού τι είναι declaration, τι είναι statement, τι είναι expression. Και να δούμε εδώ πέρα ότι ποια είναι η εμβέλεια αυτού του declaration. Από εδώ και εδώ και εδώ και στο σώμα. Οπότε, ρωτάει Αναστάσεις για διευκρίνηση. Δηλαδή, statement is on no return value instructions και expression is on instructions that return value, ή διαφοροποιείται και αλλιώς. Δεν θα το έλεγα ποτέ instructions κανένα από αυτά. Το expression είναι μια έκφραση, μια φράση του προγράμματος, το οποίο επιστρέφει τιμή, έχει μια τιμή. Και τα expressions κατά κανόνα χτίζονται ιεραρχικά. Δεν έχει συνήθως νόημα να πούμε σε αυτό το σημείο περιμένω μόνο ένα simple expression. Expression είναι. Το μόνο που θες να ξέρεις από αυτό είναι ότι, ότι περιμένει τιμή. Δεν σε νοιάζει αν είναι ένα megabyte κειμένου εκεί κάτω. Άμα μπορεί να μπει ένα simple expression σε αυτή τη θέση, περιμένω και κάτι πολύπλοκο. Το statement είναι κάτι το οποίο δεν περιμένω τιμή από αυτό. Το εκτελώ λοιπόν αφού δεν περιμένω τιμή, όχι για τον υπολογισμό που κάνει, αλλά για τα αποτελέσματα που έχει στη μνήμη. Σε όλη την άλλη κατάσταση του προγράμματος. Γι' αυτό το εκτελώ το statement. Γιατί από μόνο του δεν θα μου υπολογίσει τίποτα. Σε μια, για παράδειγμα, συναρτησιακή γλώσσα ή στη γλώσσα την οποία είπαμε ότι είναι καθαρά βασισμένη σε expressions, όπως τη γλώσσα που έχετε εσείς στο δεύτερο τμήμα της πρώτης άσκησης, της πρώτης εργασίας, δεν έχουμε statement μέσα. Το if που βλέπετε δεν είναι statement. Το if είναι έκφραση. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο το αποτιμώ, το οποίο το εκτελώ, για να μου επιφέρει κάποια αλλαγή κατάστασης γύρω-γύρω. Δεν έχουμε κατάσταση. Η γλώσσα αυτή με τα strings δεν έχει heap, δεν έχει stack, μόνο υπολογισμούς κάνει. Αν ισχύει ότι statements είναι υποσύνολο του expressions, ρωτάει Αναστάσεις. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Το for είναι statement, αλλά δεν είναι expression, για παράδειγμα. Ούτε τα expressions είναι υποσύνολο των statements, ούτε τα statements υποσύνολο των expressions. Απλά η C κάπου προσπαθεί να τα μπλέξει, κάνοντας για παράδειγμα το assignment statement, κάνοντας το να είναι επίσης και expression, και επίσης λέγοντας ότι σε οποιαδήποτε θέση εγώ περιμένω statement, είναι OK να μου βάλεις απλά ένα expression. Γιατί θεωρώ ότι το expression αυτό μάλλον θα έχει μια κλίση συνάρτηση, η οποία θα κάνει κάτι. Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα στον έξω κόσμο.
αν ας πούμε ότι εγώ περιμένω σε ένα πρόγραμμα C σε κάποιο σημείο κάτι μεταξύ δύο σεμικόλων από εδώ μέχρι εδώ. Μάλλον το γράψω σε διαφορετικές γραμμές να μην μπερδευόμαστε. Εδώ πέρα περιμένω κάτι. Εδώ είναι statement. Μεταξύ δύο σεμικόλων περιμένω ένα statement στη C. Μπορώ στη C να βάλω οποιοδήποτε expression εκεί μέσα. Παράδειγμα, χ συν 3. Έχει κανένα νόημα αυτό, είναι λάθος προγραμματιστικό. Έχει νόημα από τη στιγμή που το statement είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω για να πάρω τιμή, το κάνω για να έχει αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι ίδιο με το να έχω ένα κενό statement. Τίποτα. Είναι ίδιο, είναι η απάντηση, εκτός από τις περιπτώσεις που καλούμε συνάρτηση. Όπου εκεί η συνάρτηση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο μεταξύ. Αν εγώ καλώ χ συν φου, το τι κάνει φου μέσα δεν το ξέρω. Και χ συν φου πάλι δεν έχει νόημα, γιατί πάλι την τιμή δεν τη θέλουμε. Το φου είναι το βασικό. Η κλίση φου λοιπόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να πηγαίνει και να αλλάζει όλη τη μνήμη. Μπορεί να γράφει σε περιφερειακά. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε αλλαγή κατάσταση. Τέλος πάντων. Παρασύρθηκα κι εγώ. Είπα περισσότερα από όσα είχα σκοπό, γιατί εδώ πέρα το θέμα μας είναι η εμβέλεια και τα περίεργα statements που έχουν κάποια εμβέλεια εδώ, η οποία δεν ξεκινάει και τελειώνει από curly braces όπως συνήθως, από άγκιστρα, αλλά ξεκινάει σε ένα περίεργο σημείο στην αρχή ενός loop, ενός for loop. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα είπαμε τα βασικά, ότι η βασική πολιτική που έχουν οι σύγχρονες γλώσσες είναι αυτή που λέγεται στατική εμβέλεια και μάλιστα ειδικευμένα η λεκτική εμβέλεια, το lexical scoping που είπαμε, δηλαδή ότι κοιτάζω από εσωτερό σε εξώτερο μπλοκ. Τώρα θα μου πείτε εδώ πέρα τι ακριβώς σημαίνει εσωτερό και εξώτερο. Είναι καλά ορισμένο, γιατί εδώ, σε αυτό το statement μέσα, το έβαλα και πριν simple statement. Δεν μπορώ να βάλω άλλο for αναγκαστικά. Δεν μπορώ να γράψω κάτι και εδώ άλλο for μέσα. Άρα έχουμε έναν περιορισμό για το τι είναι μέσα και έξω ή αλλιώς θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ότι αυτό είναι εσωτερό και αυτό είναι εξώτερο. Οπότε από τη στιγμή που έχω εσωτερικότητα σε σχέση με τα άγκιστρα, πάντα μπορώ να ξέρω ποια είναι η εμβέλεια που πάω από μέσα προς τα έξω. Πράγματα που τα ξέρετε όλα αυτά από το πρώτο έτος. Δεν λέω κάτι, απλά προσπαθούμε να τα κάνουμε λίγο πιο συστηματικά. Οπότε την προηγούμενη φορά είχαμε πάει εκτός σειράς και είχαμε δει αυτό το παράδειγμα που είναι το αντίπαλο δέος, το εναλλακτικό της δυναμικής εμβέλειας, που ήταν κυρίως ενδιαφέροντος για περασμένες δεκαετίες και τώρα πλέον επιζεί μόνο σε κάποιες περιθωριακές περιπτώσεις, σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες είναι κυρίως interpreted. Παράδειγμα, σε Perl μπορεί να δείτε κάτι τέτοιο, όπου το νόημα ενός ονόματος δεν εξαρτάται από τα λεκτικά του, από το λεκτικό του περιβάλλον, αλλά εξαρτάται από το πώς φτάσαμε στην εκτέλεση σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, όταν εγώ πω χ εδώ, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το χ, απλά επειδή το βλέπω δίπλα, όπως θα γινόταν με λεκτική εμβέλεια, αλλά μπορεί να είναι αυτό το χ, εάν η F έχει κληθεί μέσα στη G. Αυτό λοιπόν είναι το dynamic scoping. Όπως είπα, πολύ μικρότερο ενδιαφέροντος σε σύγχρονες γλώσσες. Οι πολιτικές μας οι κλασικές είναι static scoping και μάλιστα lexical scoping. Αυτό που πάμε από έξω προς τα μέσα και κοιτάζουμε την εσωτερική εμβέλεια για να βρούμε τον ορισμό μιας μεταβλητής που χρησιμοποιείται μέσα σε ένα μπλοκ. Πάμε τώρα στη δουλειά μας σαν συγγραφείς compilers. Στη δουλειά του compiler. Τι κάνει ο compiler με αυτά τα ονόματα? Πρέπει να κρατήσει, να έχει κάποια δομή που θα του πει πώς έχουν δηλωθεί όλα αυτά τα ονόματα, ότι έχουν δηλωθεί αφενός, για να μπορεί να ελέγξει ότι δεν έχουμε undeclared ονόματα, χωρίς δηλώσεις, και με τι τύπο έχουν δηλωθεί, για να ξέρει ότι τα χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο. Οπότε θέλω κάποια δομή που να κάνω ένα lookup. Δώσε μου το όνομα και θα σου πω εγώ τι έχει δηλωθεί εδώ πέρα για αυτό. Και αυτή η δομή θα πρέπει να έχει κάποιο ιεραρχικό χαρακτήρα, γιατί όπως είπαμε στη λεκτική εμβέλεια, πάμε από μέσα προς τα έξω. Ο τρόπος λοιπόν που θα θέλαμε να το δούμε εδώ, και εδώ θα ξεκινήσω μια άλλη
παρένθεση επίσης, είναι ότι έχουμε ένα αφηρημένο interface για τη δομή μας. Η δομή μας είναι αυτό που λέγεται abstract data type, αφηρημένος τύπος δεδομένων. Δεν θα συζητήσουμε άμεσα το πώς υλοποιείται, μάλλον θα το συζητήσουμε πολύ σύντομα, αλλά όχι αυτό το δευτερόλεπτο, το πώς υλοποιείται. Θα συζητήσουμε εδώ πέρα μόνο το τι λειτουργικότητα υλοποιεί. Και η λειτουργικότητα, ας πούμε, ότι θα είναι αυτές οι τέσσερις κλήσεις API. Μπορώ να καλέσω Enter πάνω στη δομή και να μου δημιουργήσει καινούριο επίπεδο εμβέλειας, δηλαδή σαν να λέμε μπαίνω σε πιο εσωτερικό scope του προγράμματος, ξεκινάνε άγκιστρα σε αυτό το σημείο, π.χ. στο κείμενο του προγράμματος. Ή ξεκινάει μια τοπική δήλωση συνάρτησης, που δεν το έχετε δει εσείς πάρα πολύ, γιατί στη C και στη C++ δεν έχουμε. Στη C δεν έχουμε καθόλου. Στη C++ μόνο με πολύ περίεργη σύνταξη έχουμε τοπική δήλωση συνάρτησης. Αλλά σε άλλες γλώσσες είναι εντελώς θεμητό, όπως εδώ μέσα στη μέση ενός for μπορώ να ανοίξω ένα άγκιστρο, θα μπορούσα να ανοίξω και μια καινούργια δήλωση συνάρτησης. Τα lambdas δεν είναι και δήλωση συνάρτησης και δημιουργούν και ένα καινούριο αντικείμενο που πιάνει το περιβάλλον της συνάρτησης. Οπότε τα lambdas ναι, σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι τόσο η δήλωση τα lambdas. Τα lambdas είναι δημιουργώ μια τιμή η οποία έχει τύπο συνάρτηση, που ρώτησε ο Σέργιος Ανέστης. Αυτά έχουν μπει και στη C++ πλέον και σε Java και σε πάρα πολλές γλώσσες. Ο Αναστάσης λέει ότι ο symbol table μπορεί να υλοποιηθεί πιθανόν σαν στίβα από σύνολο identifiers. Αυτό ακριβώς θα δούμε. Είναι μία από τις πιθανές υλοποιήσεις. Θα έχουμε λοιπόν enter, μπαίνουμε σε καινούριο επίπεδο, insert, βάζουμε ένα καινούριο ορισμό για το όνομα και lookup του ονόματος και exit. Το enter και το exit είναι το μόνο που διαφοροποιούν από ένα απλό lookup table, γιατί φτιάχνω καινούριο επίπεδο, το lookup μου πάει για αναδρομικά και σε όλα τα εξωτερικά επίπεδα και όταν κάνω exit θέλω με τη μία να τα σβήνω όλα. Με τη μία. Θέλω να τα σβήνω όλα, τέλος πάντων. Οπότε ας έχουμε εμείς ένα παράδειγμα στο νου μας και ας συζητήσουμε κάποιες υλοποιήσεις. Λοιπόν, καθαρίζω τον πίνακα, γιατί αυτό εδώ πέρα θα ήθελα... Νομίζω ότι κοιτάζοντας το αυτό, με βάση την τωρινή σας εξοικείωση με προγραμματισμό, κατευθείαν βλέπετε διαφορετικά scopes. Διαφορετικές εμβέλειες. Παράδειγμα. Να μία εμβέλεια. Από εδώ έως εδώ. Αυτή είναι η εμβέλεια κλάσης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Είναι η εμβέλεια διαισθητικά που ορίζουμε σε επίπεδο κλάσης τα πεδία της κλάσης, τα πεδία που μπαίνουν στα αντικείμενα της κλάσης. Άρα αυτά εδώ πέρα, όταν ζει το πρόγραμμα, όταν εκτελείται το πρόγραμμα, δεν αρχικοποιούνται σε κάποια στίβα, αρχικοποιούνται μία φορά, κάθε φορά που δημιουργώ αντικείμενο αυτής της κλάσης. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα που θα δούμε σχετίζονται με τη διάρκεια ζωής των συναρτήσεων, όχι διάρκεια ζωής αντικειμένων. Δεν μας νοιάζει αυτό. Δεν μας νοιάζει η διάρκεια ζωής όταν εγώ κοιτάζω τη λεκτική εμβέλεια. Όταν κοιτάζω τη λεκτική εμβέλεια, με ενδιαφέρει πού κοιτάζω για να βρω τον ορισμό ενός ονόματος. Είναι διαφορετικό πράγμα από τη διάρκεια ζωής. Τυπικά σε γλώσσες προγραμματισμού μιλάμε για τις έννοιες του scope και του extent. Το extent είναι η διάρκεια ζωής και το scope είναι η τοποθεσία του προγράμματος που περιμένω να βρω τον ορισμό του ονόματος. Οπότε πρώτη επιφύλαξη να σας πω ότι δεν θα πρέπει να μπερδεύετε ότι έχουν κάποια σχέση αυτά τα δύο. Εδώ έχουμε και ένα δεύτερο πεδίο, ένα δεύτερο block, όπως βλέπουμε, που ξεκινάει ένα δεύτερο scope από εδώ έως εδώ. Στο δεύτερο αυτό scope έχουν οριστεί μεταβλητές όπως η V, η B, η X, η W. Πείτε μου για άλλα scope εδώ πέρα.
ποιο είναι το επόμενο scope. Είναι λίγο ερώτηση παγίδα. Το επόμενο scope είναι το for. Άρα το επόμενο scope είναι, περιέχει μόνο αυτή τη μεταβλητή εδώ. Και πάμε πρώτα να υπογραμμίσω με κίτρινο αυτές που φαίνονται. Το πρώτο scope, το κίτρινο εδώ πέρα, περιέχει το A, B, C και το Q σαν όνομα. Ποια είναι τα μέλη του scope που ξεκινά εδώ, το A, B, C και το Q. Το επόμενο περιέχει το V, B, X, W, το κόκκινο. Το πράσινο, αυτό αναρωτιέμαι που θα μου πείτε. Το R και το H, P, Z σμίγουν ή όχι. Ίδιο. Δεν έχετε προβληματιστεί ποτέ αν όταν βάλετε εδώ πέρα στη C++, ας πούμε, for int r, αν μπορείτε να ορίσετε και κάποιο άλλο int r μέσα. Βασικά είναι διαφορετικό, αλλά μπορεί η γλώσσα να εμποδίζει τη σύγκρουση ονομάτων, οπότε να φαίνεται σαν να είναι το ίδιο. Όπως είδατε, αυτό είναι θέμα απόφασης της γλώσσας, αν θα το θεωρήσει ίδιο ή διαφορετικό. Εγώ προσωπικά θα έλεγα να πάμε εδώ πέρα με το πιο αυστηρό και να τα θεωρήσουμε διαφορετικά, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση ενός iteration variable από το scope μέσα στο σώμα. Παράδειγμα, αυτά εδώ τα χ ψι ζ, να μια πολύ προφανής διαφοροποίηση, αυτά εδώ τα χ ψι ζ δεν μπορούν να εμφανιστούν εδώ, ανάμεσα στις παρενθέσεις, στο expression και στο update statement του for, ενώ το r μπορεί. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς ίδιο το μπλε και το πράσινο scope. Το μπλε είναι μέσα στο πράσινο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί οπουδήποτε δω ονόματα από το πράσινο να μπορώ να δω και ονόματα από το μπλε, παράδειγμα στην έκφραση του for. Το R το βλέπουμε από το μπλε. Γενικά από κάθε scope βλέπουμε τα πιο εξωτερικά. Αν θέλω να το πω αλλιώς ιεραρχικά, εδώ, τώρα ταλαιπωρώ τον εαυτό μου με τα χρώματα, το μπλε βλέπει το πράσινο, το οποίο βλέπει το κόκκινο, το οποίο βλέπει το κίτρινο. Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζουμε. Το επόμενο scope μας μάλλον είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Το μπλε και το πράσινο δεν είναι το ίδιο scope. Η εμβέλεια που βλέπει το πράσινο δεν βλέπει το μπλε. Παράδειγμα, η έκφραση του for ή το statement του for. Στο τέλος. Το μπλε είναι κάτω από το πράσινο. Τεχνικά είναι σαν να είναι nested από άποψη λεκτικής εμβέλειας. Το μπλε βλέπει το πράσινο, αλλά όχι αντιστρόφως. Επόμενο scope, αυτό εδώ πέρα, και να δούμε τι χρώματα μου έχουν μείνει. Νομίζω ότι αναγκαστικά θα βάλω μαύρο εδώ. Επόμενο scope, αυτό εδώ. Αυτών των μεταβλητών. Δεν λέω ότι το έχουμε δηλώσει το S. Το R και το S δεν λέω ότι το έχουμε δηλώσει εδώ πέρα. Δεν φαίνονται πουθενά. Οπότε ξεχάστε αυτή εδώ πέρα τη γραμμή. Αγνοήστε τι. Αν είχαν δηλωθεί εξωτερικά, θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί τουλάχιστον στο κόκκινο επίπεδο. Αν όχι και σαν παιδεία στο κίτρινο. Το ίδιο και αυτό το S. Δεν έχει δηλωθεί αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπουμε που έχει δηλωθεί. Δηλαδή το παράδειγμα δεν κοιτάζει να είναι ολόκληρο. Εγώ αυτό που θέλω όμως να πω είναι αυτά τα scopes. Αν βλέπουμε το πώς το καθένα βλέπει τα υπόλοιπα. Και ας τους βάλουμε και πάνω τους αντίστοιχα identifiers που έχουν δηλωθεί. Δηλαδή στο μπλε έχουμε XYZ, στο πράσινο έχουμε το R, και συγγνώμη το έκανα λάθος το μαύρο,
Έτσι δεν είναι. Το μαύρο είναι κάτω από το κόκκινο. Και το μαύρο ορίζει το ξεχωριστό H, A, V. Και το κόκκινο έχει ορίσει το V, B, X, W. Άλλο X αυτό. Και το κίτρινο, έξω-έξω, έχει ορίσει A, B, C, Q. Και τελικά πάμε σε κάποιο κορυφαίο επίπεδο, όπου έχει οριστεί η κλάση P και άλλες κλάσεις και σύμβολα κορυφαίου επίπεδου. Οπότε σχηματικά εμείς αυτό καταλαβαίνουμε από αυτή την εικόνα, σωστά? Υπάρχει καμία αντίρρηση έτσι που την απεικόνισα εδώ? Θα χρησιμοποιήσω αυτό το σχήμα για τα επόμενα παραδείγματα που θα συζητήσουμε το πώς, με τι δομές θα το στηρίξουμε αυτό καλά. Νομίζω ότι καλά είναι. Καλά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πει και εδώ πέρα η απεικόνισή μας εδώ, ίσως με όχι ακριβώς όλη τη λεπτομέρεια. Εμείς βάλαμε και τη μέθοδο Q στο επίπεδο της κλάσης, αλλά κατά τα άλλα βλέπουμε για παράδειγμα ότι το όνομα X, το X εδώ, το έχω ορίσει σε τρία διαφορετικά σημεία. Είναι κόμβος, είναι conflict αυτό? Μας προβληματίζει το ότι έχω ορίσει τρία διαφορετικά X? Όχι. Αυτό είναι η ουσία του lexical scoping. Η ουσία του lexical scoping είναι ότι κάθε φορά όταν αναφέρομαι σε ένα όνομα, αναφέρομαι στον εσωτερικό ορισμό του. Δηλαδή, αν είμαι εδώ μέσα, στις τρεις τελείες αυτές, αναφέρομαι σε αυτόν εδώ. Αν είμαι σε αυτές, αναφέρομαι σε αυτόν εδώ. Αν δεν είμαι σε καμία δήλωση, αναφέρομαι σε αυτό εδώ. Το R, δεν κατάλαβα. Το R απλά δεν φαίνεται εδώ πέρα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά το έχουμε δηλώσει, το έχουμε βάλει κανονικά. Α, εδώ πέρα δεν... Ναι. Δεν το έχει βάλει, δεν το έχουμε βάλει στο παράδειγμα. Δεν πειράζει, ούτε το Q έχουμε βάλει. Η ουσία μας είναι να δούμε το nesting, τον scopes, έτσι που το βλέπουμε. Οπότε, θέλω λίγο να προβληματιστούμε λοιπόν για το τι κάνουμε για την υλοποίηση. Να μία πιθανή υλοποίηση αυτής της δομής που θα χρειαστούμε. Η δομή που θα χρειαστούμε επί τη ευκαιρία είναι αυτό που λέγεται symbol table. Δηλαδή, ο πίνακας συμβόλων μέσα στο μεταγλωτιστή μας είναι η βασική δομή του front-end ενός μεταγλωτιστή, κρατάει όλη την πληροφορία δήλωσης οποιοδήποτε ονόματος και χρησιμοποιείται για σημασιολογικό έλεγχο, αρχικά ότι είναι μοναδική και καλά ορισμένη, είναι μοναδική πώς κάθε ορισμός, καλά ορισμένο κάθε όνομα που χρησιμοποιείται και ότι έχει το σωστό τύπο. Λοιπόν, εδώ πέρα η πρόταση, η πρώτη λοιπόν, είναι αρκετά απλή. Λέει εδώ πέρα ότι θα έχω κάποιους πίνακες οι οποίοι θα οργανωθούν σαν δεμάτι, περίπου όπως το βλέπουμε και εδώ πέρα στο σχήμα μας, το αφηρημένο που είχαμε, και θα έχω ένα πίνακα για κάθε scope. Δηλαδή, μέσα εδώ θα έχω στο πρώτο H, C, Z και θα κρατάω πληροφορία για το τι είναι τα χ, ψ, ζ. Στο δεύτερο θα έχω το R. Στο τρίτο θα έχω V, B, X, W. Αντιστοιχούν λοιπόν σε αυτά. Ανά πάσα στιγμή, την ώρα που εγώ, ο μεταγλωτιστής, επεξεργάζομαι ένα σημείο του προγράμματος, δεν είναι αναγκαστικό να κρατάω ολόκληρο αυτό το δέντρο. Έχω πάει σε ένα κλαδί του. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είμαι εδώ μέσα. Επεξεργάζομαι το σώμα του μπλοκ που έχει δηλώσει τα χ/ψ/ζ. Το μόνο που χρειάζεται να κρατάω είναι αυτό το κλαδί. Δεν χρειάζεται να ξέρω αυτό. Πότε θα το ξέρω αυτό? Όταν γυρίσω πίσω στο κόκκινο και ξαναπάω κάτω και μπω σε διαφορετικό scope. Η ερώτηση λοιπόν είναι, το XAV θα μπει αφού φύγει το R?
σε φυσιολογική επεξεργασία, γραμμική επεξεργασία του προγράμματος, θα μπορούσαμε να πούμε ναι. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιος ιδιαίτερος λόγος αυτό εδώ πέρα να μην διατηρηθεί όλη την ώρα αυτή η ιεραρχική δομή και να βάζουμε και να βγάζουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει αν θα μπει ή θα βγει δυναμικά ή απλά εμείς θα μπαίνουμε και θα επισκεπτόμαστε ένα κλαδί. Το δεύτερο μάλλον θα είναι πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, τη σήμερα ημέρα δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη ανάγκη μίμηση ή οτιδήποτε. Θα τα κρατήσουμε όλα. Απλά εγώ νοητά, όταν κάνω enter σε ένα scope, μπαίνω στο αντίστοιχο scope. Όταν βγω, πηγαίνω προς τα έξω και ξανακάνω enter στο άλλο. Ωραία. Οπότε η λειτουργικότητά μας ήταν απλή. Enter, βάζω ένα καινούριο πίνακα. Insert, πηγαίνω και κάνω, βάζω ένα σύμβολο στον τωρινό πίνακα. Η αλυσίδα πινάκων, ρωτάει ο Γιώργος, αν θα μπορούσε να διακλαδίζεται. Διακλαδίζεται εννοείς παραπάνω από τέτοιο. Δηλαδή, να μην είναι δέντρο, αλλά να είναι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Όχι. Είναι δέντρο εξορισμού. Γιατί είναι δέντρο? Ποιος είναι ο μαθηματικός ορισμός του πότε μια δομή είναι δέντρο? Μια δομή είναι δέντρο, μια δομή γράφου είναι δέντρο, όταν κάθε κόμβος έχει ένα γωνιό. Άρα, αν αυτή τη στιγμή εμείς διατηρούμε την ιδιότητα ότι κάθε scope έχει ένα το οποίο είναι ο γωνιός του, απευθείας, ένα, τότε είναι δέντρο, εξορισμού. Δέντρο θα είναι. Είναι δέντρο. Αλυσίδα δεν είναι ανάγκη να είναι. Ήδη έχουμε εδώ πέρα ένα δέντρο, λοιπόν. Αλλά δεν πρόκειται να έχει κάποιος κόμβος παραπάνω από ένα γωνιούς. Να πρέπει να ψάξουμε σε πολλά. Πείτε μου ένα παράδειγμα που να παραβιάζει κάπως αυτό που είπα εγώ τώρα. Ένα παράδειγμα scoping σε μια γλώσσα προγραμματισμού, που εγώ από ένα scope, για να ψάξω να βρω ονόματα που μπορεί να μου ταιριάζουν, να πρέπει να πάω σε πολλά άλλα. Κάτι προσπαθεί να πει ο Δημήτρης, class inheritance. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τι είδους inheritance? Πολλαπλή κληρονομικότητα, λέει ο Τζον. Ακριβώς. Σε περίπτωση πολλαπλής κληρονομικότητας ή σε περίπτωση πολλαπλού υποτυπισμού, όπως έχουμε στη Java, που έχω και κλάση και interface ή πολλά interfaces, εκεί, σε αυτό το σημείο, μπορεί να χρειαστεί να ψάξω να βρω ένα όνομα σε πολλά διαφορετικά scopes. Αλλά μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο κλάσης. Στην λεκτική εμβέλεια, όπου τα scopes είναι εμφολευμένα το ένα μέσα στο άλλο και μόνο από τη λεκτική εμφόλευση, από το ότι πρέπει να είναι ολόκληρο το ένα μέσα στο άλλο, δεν μπορεί να είναι πάνω από ένα. Από τη στιγμή που ένα scope εδώ πρέπει να είναι εμφολευμένο μέσα σε ένα άλλο για να είναι στη λεκτική του εμβέλεια, δεν μπορεί να έχει δύο γονείς, δεν μπορεί να τελειώνει εδώ το ένα και να αρχίζει άλλο. Η εμφόλευση μας δίνει τη δεντρική ιδιότητα. Επειδή λοιπόν αυτό απαγορεύεται, ξέρω ότι σε περίπτωση lexical scoping, μέσα σε μια κλάση, έχω δενδρική ιδιότητα. Αν βγω έξω από την κλάση και μιλήσω για γράφο κληρονομικότητας, εκεί είναι γενικός κατευθυνόμενος γράφος, δεν είναι δέντρο. Και στην Java το ίδιο πράγμα είναι, γιατί έχουμε πολλαπλά interfaces. Δεν έχω πολλαπλή κληρονομικότητα, όπως C++, αλλά έχω πολλά interfaces, οπότε μπορεί να χρειαστεί να κοιτάζω ονόματα σε όλα τα interfaces που υλοποιώ. Οπότε δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά εκεί. Το βασικό λοιπόν εδώ είναι το lookup, που λέει ότι ξεκινάμε από το εσωτερικό scope, κοιτάζω το όνομα, τι ορισμό έχει, πάω στο επόμενο, επόμενο και επόμενο. Και βρίσκω τον πρώτο ορισμό. Επιστρέφω τον πρώτο ορισμό που θα βρω. Το καλό εδώ πέρα είναι ότι με το exit δεν χρειάζεται να κάνω πολλά, κατευθείαν πηγαίνω στο γωνιό, στον πίνακα γωνιό. Όταν βγω από ένα scope και θέλω να κάνω exit, πηγαίνω από το scope στο γωνιό του, κατευθείαν, πολύ γρήγορα. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος μας ορισμός μιας δομής που μπορεί να παίξει το ρόλο του simple table και που λίγο πολύ, με κάποιες μικροαλλαγές,
θα είναι και αυτό που θα έχετε και εσείς στην άσκηση 2. Όταν γυρίσουμε λοιπόν από το διάλειμμα, θα αναρωτηθούμε το εξής. Αυτό εδώ, τι θα είναι ο κάθε ένας επιμέρους πίνακας και πώς θα σκεφτόμαστε όλα αυτά όταν οργανώσουμε αυτές τις δομές στο μυαλό μας. Οπότε ας κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε 15 λεπτά. Ξεκινάω ξανά την καταγραφή. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ από ό,τι φαίνεται. Οπότε εγώ ρωτάω. Έχω ένα lookup table εδώ πέρα. Έχω ένα πίνακα που βασικά θέλω να μπορώ να βάλω μέσα ονόματα και να κάνω lookup. Πώς θα τον υλοποιούσα αυτόν? Από τη στιγμή που τους έχω ανεξάρτητους τους πίνακες και απλά όταν δεν βρω κάτι στο πρώτο, πηγαίνω στο δεύτερο κλπ. Πώς θα τον υλοποιούσα? Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Οποιαδήποτε δομή μπορεί να λειτουργήσει σαν map, μπορεί να κάνει. Και η λίστα μπορεί να λειτουργήσει σαν map, όλες οι δομές μπορούν να λειτουργήσουν σαν map, αλλά οι γρήγορες δομές που μπορούν να λειτουργήσουν σαν map είναι ποιες? Τι υλοποιήσεις έχουμε για maps σε γλώσσα προγραμματισμού που ξέρετε? Ωραία. Self-balancing trees και hash tables. Μας τα είπε πολύ ωραία ο Τζον ή ο Νίκος, δέντρα και hash tables. Ωραία. Self-balancing trees, παράδειγμα AVL trees που έχει η Java ή red-black trees που έχει η C++. Αυτά είναι που έχουν οι standard βιβλιοθήκες. Οι hash tables που έχουν όλες, που έχουν και η Java και η C++. Η απάντηση όμως κατά βάση είναι εμάς δεν μας νοιάζει. Και σε αυτό το μάθημα θέλω να αρχίσουμε, που το κάνετε πιθανόν ήδη, να σκεφτόμαστε σε επίπεδο αφηρημένων τύπων δεδομένων και όχι δομών δεδομένων. Εμείς εδώ πρέπει να απαντήσουμε όπως ακριβώς είχε απαντήσει αρχικά ο Τζον, που λέει πρέπει να έχουμε οτιδήποτε μπορεί να υλοποιήσει ένα map. Δηλαδή, τι θα χρησιμοποιήσω εδώ? Map. Από τι? Από όνομα, που μπορεί να είναι παράδειγμα string, σε κάποια δομή πληροφορίας. Αυτό το map πώς έχει υλοποιηθεί από κάτω? Δεν θα πρέπει να με νοιάζει. Με νοιάζει αν είναι δέντρο ή hash table. Υπό ποια συνθήκη με νοιάζει? Πότε φαίνεται αυτή η διαφορά? Αν δεν θέλουμε κάποιο ordering. Από τη στιγμή που εμείς εδώ δεν μιλήσαμε για κάποια διάταξη, δεν θέλω ποτέ να πάω από το ένα σύμβολο στο επόμενο του αλφαβητικά ή με οποιαδήποτε σειρά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ξεχωρίσω αυτά δύο. Οπότε μένουμε στο επίπεδο του map, string info, και ας το πούμε εδώ, var table π.χ. Και θέλω εγώ να το φτιάξω Java, σαν Java HashMap. Το κάνω HashMap. Ή θέλω να το κάνω TreeMap. Το κάνω TreeMap. Και παίρνω μια υλοποίηση AVL. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι πολύ λιγότερο σημαντικό από το παραπάνω. Δηλαδή θα πρέπει όλη μου η υλοποίηση να ξέρω ότι εγώ έχω ένα map. Το πώς διάλεξα να το υλοποιήσω σε χαμηλό επίπεδο, ας το κάνω όπως θέλω. Εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η πρώτη μας παρατήρηση.
αυτό θα μας έρθει ξανά και ξανά, θα το δούμε πολύ στη δεύτερη άσκηση, γιατί θα φτιάξετε διάφορες συσχετιστικές δομές, διάφορα maps. Παράδειγμα, ας πούμε ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα map από ένα όνομα κλάσης στην υπερκλάση της. Πώς θα το φτιάξω? Ή, ας το πω, να πω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι θέλω, εδώ έχω γράψει map από string σε info για το var table, ας κοιτάξουμε εμείς να γράψουμε έναν πλήρη τύπο που θα μπορέσει να υλοποιήσει symbol table για μια γλώσσα η οποία έχει κλάσεις, μεθόδους και local scopes. Ξεκινάω από επίπεδο κλάσης. Θέλω από την κλάση να πάρω όλα τις τα πεδία. Πώς θα το δηλώσω αυτό? Ας μου πει κάποιος πώς θα δηλώσω την αντίστοιχη δομή για από την κλάση στα πεδία και εγώ θα απαντήσω τώρα στον Χρήστο που λέει στη generic μορφή του δηλαδή και με το class substitution rule στην Java μπορεί να χρησιμοποιείται είτε hash είτε tree map. Ακριβώς. Στην Java μπορούμε απλά να το δηλώσουμε map που είναι interface και να χρησιμοποιώ από κάτω είτε hash map είτε tree map. Map string σε string array. Map από κάποια έννοια κλάσης σε map identifier type. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή, εγώ γιατί να δεσμευτώ ότι τα περιεχόμενα τα έχω με array. Δεν ξέρω κάποιο index για τα περιεχόμενα και πάλι map είναι. Θέλω να φτιάξω το επίπεδο που απεικονίζει ένα όνομα κλάσης στην πληροφορία των μελών της. Αυτό δεν είναι ένας καλός τύπος. Έχω φτιάξει μια δικιά μου κλάση, class info, που κρατάει εδώ σαν identifier την κλάση μου. Παράδειγμα, ας το πούμε string. Όνομα κλάσης. Όνομα κλάσης. Ας το κάνω λίγο πιο απλό, να μην μπλεχτούμε με το τι έχω δηλώσει δικό μου, γιατί άλλη είναι η ουσία αυτού που προσπαθώ να πω εδώ. Και μετά string και member info, θα το κάνω πάλι πιο απλό εδώ, type. Μας αρέσει αυτή η δήλωση? Αυτή εδώ η δήλωση δεν θα ήταν ισοδύναμη με το map pair από string και string σε type. Είναι map σε map. Γιατί να μην πω ότι είναι map που όταν μου δώσεις τα δύο strings θέλω να πάρω τον τύπο. Δεν με νοιάζει ποτέ αυτό το map από μόνο του. Δεν έχει αυθύπαρκτη αξία. Όταν πάρω το πρώτο θέλω να πάρω το δεύτερο. Έτσι δεν είναι? Θέλω να ξέρω το όνομα της κλάσης, το όνομα του μέλους για να πάρω τον τύπο. Αυτό είναι το βασικό lookup. Οπότε ισοδύναμε σε αυτές οι δύο δομές. Επίσης, σε οποιοδήποτε επίπεδο εγώ δεν θα μπορούσα να βάλω κάποια κλάση το οποίο να περικλείει μέσα αυτή την πληροφορία που θέλω. Όλα αυτά είναι ισοδύναμοι τρόποι. Όλα αυτά πρέπει να μάθουμε να τα εκφράζουμε όσο πιο αφηρημένα γίνεται. Δεν μπορούν οι γλώσσες που έχουμε να επιτρέψουν πλήρη αφαίρεση. Δεν μπορώ δηλαδή να γράψω σε μια γλώσσα αυτό και να ξέρει ότι είναι ισοδύναμο με κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον εγώ πρέπει να μείνω στο επίπεδο του map. Να μην μιλήσω αρχικά ούτε για hash tables, ούτε για δέντρα, ούτε για οτιδήποτε.
και να ξέρω στο νου μου όλους τους μετασχηματισμούς για το πώς μπορώ να αλλάξω αυτή την πληροφορία έτσι που τη θέλω. Να με βοηθεί, να με βοηθάει. Κατανοητό αυτό που μόλις είπα εδώ πέρα για αυτή την ισοδυναμία αυτών των δύο. Αυτό δεν θέλω να δώσω τρομερή έμφαση, γιατί θα το δούμε μπροστά μας στη δεύτερη άσκηση. Και όταν το δούμε μπροστά μας θα αναρωτηθούμε περισσότερο. Δηλαδή σε μια εβδομάδα, σε 8 μέρες, είμαι σίγουρος ότι θα αναρωτηθούμε για κάτι τέτοιο. Ας κάνουμε άλλο ένα τέτοιο. Πώς θα μπορούσα να, άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Πώς θα μπορούσα εγώ να διατηρήσω από μια κλάση την υπερκλάση της. Τι data type θα χρησιμοποιούσα. Έχω μία δομή μέσα στο compiler μου και μιλάει για class info, δεν επιτρέπεται πολλαπλή κληρονομικότητα, μονή κληρονομικότητα. Θα μπορούσα να έχω ένα map class info, class info. Να το map μου. Θα μπορούσα αντίστοιχα να το βάλω σαν πεδίο εδώ μέσα. Εντελώς διαφορετικές υλοποιήσεις της ίδιας αφηρημένης έννοιας. Συσχετισμού μιας κλάσης με την παραπάνω. Εμείς θέλουμε να σκεφτόμαστε στο αφηρημένο επίπεδο και να αποφασίζουμε με μεγάλη ευελιξία το αν θέλω τελικά να το υλοποιήσω έτσι ή έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πιο ευέλικτο, το να το βγάλεις έξω το συσχετισμό από το να τον βάλεις σαν πεδίο. Στα πιο πάνω του δέντρου που ρωτάει ο Τζον τώρα, αν θέλουμε να πάμε πιο πάνω και να βρούμε τους υπόλοιπους προγόνους, όχι τον απευθείας γονιό, πώς θα τον βρούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι αναδρομικό. Δεν θα το βάλουμε κατευθείαν με ένα link. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα ψάχνει αναδρομικά. Αν κατάλαβα την ερώτηση, αλλά δεν βλέπω ακριβώς τι ζητάμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Οπότε εγώ σαν πρώτη γεύση αυτό που θέλω να πω εδώ πέρα είναι ότι σκεφτόμαστε σχεσιακά. Σχεσιακά εννοώ relationally, όπως μάθατε στις databases ας πούμε. Σκεφτόμαστε το τι δεδομένα σχετίζονται με ποια και με ποιο τρόπο. Έχω ένα προς ένα, έχω πολλά προς ένα, οτιδήποτε. Προσπαθώ να έχω όσο πιο αφηρημένο συσχετισμό γίνεται και αργότερα πάω και βάζω την κατάλληλη υλοποίηση, την οποία την παίρνω όσο το δυνατόν πιο πολύ, έτοιμη από μια βιβλιοθήκη. Εγώ έχω πει εδώ πέρα ότι έχω ένα συσχετισμό από class info σε map ID member info. Πολύ ωραία. Θα πάω εδώ πέρα και το map θα το κάνω hash map ή tree map ή οτιδήποτε. Θα το κάνω τελευταία στιγμή και θα μπορώ να το αλλάξω. Όσο πιο αφηρημένη δήλωση κάνω μέσα στο πρόγραμμά μου, τόσο μεγαλύτερο κέρδος για εμένα. Και γιατί ξαναχρησιμοποιώ έτοιμη λειτουργικότητα και γιατί έχω την ευελιξία να την αλλάξω εύκολα. Οπότε εδώ πέρα δεν μας νοιάζει τόσο πολύ μέσα σε ένα ατομικό πίνακα. Πάμε όμως τώρα καθαρά στις διαφάνειες πάλι, αφού σκεφτόμαστε για τις δομές. Τι μειονέκτημα έχει αυτή η λύση, η οποία κατά τα άλλα είναι υπεραρκετή, είναι φανταστική, αυτά χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση 2. Τι μειονέκτημα έχει αυτή η λύση που έχω ανεξάρτητους πίνακες για κάθε επίπεδο scope. Εδώ πέρα δηλαδή θα είχα έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πίνακες όπου ένας δείχνει στον άλλον. Υπάρχει ερώτηση από τον Χρήστο για το αν οι απόγονοι γνωρίζουν τους προγόνους τους σε κληρονομικότητα με κλάσεις φαντάζομαι. Ναι, οι απόγονοι γνωρίζουν τους προγόνους τους. Οι πρόγονοι δεν γνωρίζουν όλους τους απόγονους τους. Αλλά ναι, κάθε φορά που έχω μια κλάση γνωρίζει από ποια κληρονομή και αυτή από ποια κληρονομή και ούτω καθεξής. Οπότε για την ερώτηση του τι μειονέκτημα έχει αυτή, δείτε εδώ πέρα είπαμε ότι έχω ένα βάθος εδώ 5 στους πίνακες. Τι εξαρτάται από αυτό το βάθος από άποψη πολυπλοκότητας από τους αλγορίθμους.
Αν βγαίνουμε από ένα σκοπ, λέει ο Βαγγέλης, μπορούμε να καταστρέψουμε τον πίνακα χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι πλεονέκτημα, δεν είναι μειονέκτημα. Βγαίνω από το τελευταίο σκοπ, καταστρέφω τον πίνακα με τη μία, χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιποι. Look up is slow, λέει ο Αναστάσης. Υπό ποιες συνθήκες είναι αργό το look up? Γιατί το look up μέσα στον πίνακα είναι στιγμιαίο, είναι random access. Το lookup είναι γραμμικό σε σχέση με το βάθος. Ακριβώς. Αν χρησιμοποιώ μια μεταβλητή που είναι σε πολύ μακρινή εμβέλεια. Δηλαδή, αν έχω πάρα πολλά τοπικά scopes. Εσείς στην άσκηση 2 θα χρησιμοποιήσετε αυτή την υλοποίηση κατά πάσα πιθανότητα. Δεν σας αναγκάζει κανείς, ό,τι θέλετε μπορεί να κάνετε. Αλλά θα τη χρησιμοποιήσετε γιατί δεν έχει καθόλου nested scopes η γλώσσα σας. Καθόλου. Έχει κληρονομικότητα, επίπεδο κλάσης, τα πεδία, επίπεδο συνάρτησης, τοπικές μεταβλητές συνάρτησης, μεθόδου. Δεν υπάρχουν εσώτερα scopes. Οπότε εκεί δεν έχετε αυτό μειονέκτημα. Αλλά όταν έχω πολλά εσώτερα scopes, όπως έχω εδώ πέρα, ξεχωριστό scope για το fork, ξεχωριστό για αυτό το block και μπαίνω μέσα κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο block. Είναι αργό κάτι τέτοιο το να τα ψάχνω γραμμικά σε σχέση με το βάθος των scopes. Οπότε μπορεί να θέλω και κάτι καλύτερο. Επίσης και από άποψη χώρου, δεν είναι καλό γιατί δεσμεύω για κάθε scope ξεχωριστό πίνακα. Και αν θέλω το πίνακα αυτό να είναι γρήγορο για hash table, για παράδειγμα, πρέπει να έχει και ένα σεβαστό μέγεθος σε σχέση με το χειρότερο πιθανό scope που μπορεί να έχω, ή πρέπει να του αναπροσαρμόζω το μέγεθος. Οπότε, καθαρά για να κάνουμε κάποιες σκέψεις δομών, οι οποίες δεν είναι και οι πιο δραματικές, ένας compiler της σήμερα ημέρα δεν είναι τόσο περιορισμένος σε σχέση με το πόσα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά επειδή είναι καλή εξάσκηση και για μας. Ας δούμε κάνα δύο εναλλακτικές ακόμα που θα έχουν διαφορετικά trade-offs, διαφορετικά ωφέλη και διαφορετικά κόστη. Οπότε, μια άλλη εναλλακτική, η οποία είναι πολύ πιο συμπαγής από άποψη χώρου, λέει ότι εγώ θα κάτσω και θα τα γράψω όλα σαν στίβα. Θα μπαίνουν οι καινούργια identifiers κάθε scope σαν επέκταση της στίβας, από το προηγούμενο scope. Μεγαλώνει προς τα πάνω, ξεκινάω με το ABCD, ABC μάλλον, ABCQ δεν το είχε βάλει το Q, εδώ, μπαίνει μετά VBXW, XYZ. Αυτό εδώ πέρα δένεται με την αναπαράσταση της αλυσίδας, δηλαδή ότι κάθε στιγμή χρησιμοποιώ μόνο ένα. Χρησιμοποιώ μόνο ένα scope, δεν κρατάω ζωντανό και το παράλληλο του scope που δεν το επεξεργάζομαι αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν διατηρείται αυτή η ιδιότητα, μπορώ να το κάνω έτσι, με μια στίβα. Οπότε κάθε φορά που κάνω enter, θυμάμαι σε ποια στάθμη ήμουνα, βάζω τους καινούριους identifier, του καινούριου scope. Το insert μεγαλώνει τη στίβα. Μα συγγνώμη, δεν βάζω καινούριο identifier. Σε insert κάθε φορά βάζω καινούριο identifier και μεγαλώνω το scope. Το μόνο που θυμάμαι στο enter είναι το που ήμουν πριν, έτσι ώστε στο exit να τα κάνω pop όλα μέχρι αυτή τη στάθμη. Και το lookup είναι γραμμικό και μετά γραμμικό και πιο κάτω, οπότε δεν έχουμε πιο γρήγορο lookup, μάλιστα έχουμε πολύ πιο αργό lookup, γιατί είναι γραμμικό όχι μόνο σε σχέση με το βάθος, αλλά σε σχέση με το πλήθος των identifiers, αλλά είναι πολύ συμπαγής υλοποίηση. Τώρα είναι ακριβώς stack of sets, δεν έχω κάποια set με αποτελεσματική υλοποίηση του set. Ακριβώς. Η υλοποίηση αυτή, όταν πάει σε παράλληλα scope, πρέπει να τα ξαναφτιάχνει. Πρέπει να μπαίνει μέσα και έξω στη στίβα, βάζοντάς τα. Όταν επεξεργάζεται, τελειώσει την επεξεργασία του μπλε, τελειώσει του πράσινου και πάει να επεξεργαστεί το μαύρο, πρέπει να τα έχει κάνει pop αυτά για να βάλει στην ίδια στίβα το μαύρο. Δεν μπορούν να ζουν παράλληλα. Η τρίτη λοιπόν εναλλακτική είναι μια κάπως καλύτερη, που μάλλον είναι και πιο κοντά στο στίβα με set. Βασικά είναι αυτό που λέει, που χρησιμοποιεί δύο δομές, χρησιμοποιεί μια στίβα και χρησιμοποιεί indexes πάνω στη στίβα. Δηλαδή, κρατάω τη στίβα που είναι συμπαγής όπως και πριν, κρατάω το ότι κάθε scope ξέρει τα προηγούμενα, ξέρει πού θα κάνει pop, αλλά επίσης έχω και random access για lookup των identifiers και κάθε φορά που κάνω insert δεν το βάζω μόνο στη στίβα, δεν το βάζω μόνο στο hash table, κάνω και ένα lookup και το συνδέω με το επόμενό του. Δηλαδή το χ αυτό συνδέεται με το άλλο χ. Γιατί?
έτσι ώστε όταν φύγει αυτό το χ, να ξέρω ότι είναι ενεργό πάλι αυτό το χ και να το βάλω στο has table. Κανένα από αυτά τα scope, μάλλον έχει μπερδευτεί λίγο ο Γιώργος που με ρώτησε, αν υπάρχει λόγος να διατηρούμε περασμένα scopes. Κανένα από αυτά τα scopes δεν είναι περασμένο. Είναι όλα ταυτόχρονα ενεργά. Έχουμε πάει από το έξω-έξω στο μέσα-μέσα. Άρα το έξω-έξω μπορεί να έχει κάποιους identifiers που θα τους χρειαστούμε. Όπως το B, το οποίο φαίνεται όταν εγώ είμαι στην μπλε εμβέλεια. Το X, αν ρωτάς αυτό, το ίδιο X το οποίο δεν φαίνεται στην εσωτερική εμβέλεια, θα φανεί όταν θα το κάνω pop. Οπότε πρέπει να το κρατάω σαν μνήμη για να μπει στο has table. Το μαύρο και το μπλε, όχι, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε παράλληλες εμβέλειες. Όταν μεταγλωτίζω ένα κομμάτι κώδικα, ξέρω, με ενδιαφέρει μόνο αυτό. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να κοιτάξω κάτι τέτοιο. Οπότε ο μόνος λόγος να κρατάω το μαύρο όταν έχω τελειώσει την επεξεργασία του προς το παρόν, είναι μήπως στο μέλλον θέλω να το έχω κασαρισμένο για επόμενη επεξεργασία. Αλλά δεν πρόκειται να το χρειαστώ τώρα που επεξεργάζομαι το μπλε. Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο να ξέρω το μαύρο την ώρα που επεξεργάζομαι το μπλε. Λοιπόν, αυτή εδώ η δομή λοιπόν, που μόλις είπαμε, έχει το πλεονέκτημα του πολύ γρήγορου lookup των identifiers. Βρίσκω κατευθείαν το χ μέσω του has table, μέσω του πλεγμένου has table μέσα στη στίβα μου. Έχει το πλεονέκτημα του ότι είναι πολύ συμπαγής και έχει το μειονέκτημα ότι όταν τελειώνω την επεξεργασία μιας εμβέλειας, πρέπει να πάω και να κάνω δουλειά η οποία είναι ανάλογη των μεταβλητών που κάνω pop. Δεν μπορώ αυτόματα να κάνω pop ένα ολόκληρο κομμάτι της στίβας. Πρέπει να πάω και να κάνω pop από το has table όλες τις αντίστοιχες μεταβλητές και να συνδέσω το has table στον επόμενο ορισμό του. Όταν φύγει αυτό το χ, όπως είπα πριν, πρέπει να συνδέσω το επόμενο του χ από το has table. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Εάν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός των references σε μεταβλητές είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των scope, αυτή η δομή είναι βέλτιστη. Δηλαδή, αν εγώ κάνω δουλειά εδώ πέρα, κάθε φορά που βγαίνω από ένα scope, αλλά έχω να κάνω πάρα πολύ δουλειά μέσα στο scope για την επεξεργασία του, αυτή η δομή θα είναι βέλτιστη. Στην πράξη είναι ανάλογα όμως αυτά τα δύο. Δηλαδή, κάνω δουλειά, ο αριθμός δηλώσεων μεταβλητών και ο αριθμός χρήσεων μεταβλητών δεν διαφέρουν και τόσο τρομακτικά, ώστε να πρέπει να πω ότι οι χρήσεις είναι χίλιες φορές παραπάνω, οπότε αυτή είναι η δουλειά που με νοιάζει και όχι ο αριθμός των μεταβλητών των ίδιων. Οπότε δεν ισχύει ούτε αυτό ότι δίνει κάποιο τρομερό πλεονέκτημα. Οπότε και αυτό και η πρώτη δομή έχουν κάποια σχετικά καλά πλεονεκτήματα. Στην πράξη δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Αυτό που ήθελα εμείς να σκεφτούμε είναι να καταλάβουμε ότι το μόνο που κάνουμε εδώ πέρα είναι μία ιεράρχηση, μια ιεραρχία δομών συσχετιστικών, δομών για mappings, τα οποία πολύ γρήγορα μπορούν να με πάνε από ένα όνομα στον ορισμό του, αλλά μπορεί να χρειαστεί και κάποια ιεραρχική έρευνα όταν δεν το βρω στο πρώτο μέρος που θα κοιτάξω. Υπάρχει κάποια ερώτηση λοιπόν εδώ στο κομμάτι των δομών που μόλις συζητήσαμε. Ξαναλέω, όλες αυτές είναι δομές για το Simple Table. Βασική κεντρική δομή μέσα σε ένα μεταγλωτιστή. Εσείς θα το υλοποιήσετε με κάποιο map, κάποια nested maps πιθανόν. Θα φτιάξετε δικές σας έννοιες, θα ορίσετε κλάσεις οι οποίες μέσα μπορεί να έχουν συσχετισμό μέσω πεδίων και όχι μέσω maps. Ό,τι και αν κάνετε, θεμητό, αρκεί να έχουμε κάποιες καλές ιδιότητες. Να μην τα βάλουμε όλα σε ένα array και τα ψάχνουμε γραμμικά, ας πούμε. Δεν βλέπω προβληματισμό, δεν βλέπω ερώτηση, οπότε συνεχίζω εγώ ακάθεκτος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε κάποια συζήτηση για το τι είδη από ονόματα έχουμε μέσα σε μια γλώσσα. Μέσα σε μια γλώσσα όπως η C, για παράδειγμα, μπορεί να έχω πάρα πολλά ξεχωριστά namespaces, πάρα πολλούς ξεχωριστούς χώρους ονομάτων. Και δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί το είχα πει και την προηγούμενη φορά λιγάκι. Είχα πει τα type devs στη C έχουν διαφορετικό χώρο ονομάτων, αλλά έχουμε κάποια εξαιρετικά παραδείγματα εδώ στην επόμενη διαφάνεια που θα μας δείξουν γιατί στη C είναι ξεχωριστό το namespace των labels, των tags, των ονομάτων των structs,
και των externals π.χ. Για τα externals μπορεί να μην έχω παράδειγμα, αλλά έχω για τα tags και για τα typedefs. Παράδειγμα εδώ πέρα. Ορίζουμε ότι ένα συνώνυμο του int, του ακεραίου 32-bit, είναι το κεφαλαίο t. Και εδώ πέρα λέει δομίες t-t. Λάθος, σωστό, τι σημαίνει. Μας προβληματίζει ή είναι σαφέστατο. Δεν μας αρέσει σαν προγραμματιστικό στυλ, αλλά είναι νομιμότατο. Και δείχνει ακριβώς ότι είναι ξεχωριστά, εντελώς ξεχωριστά αυτά τα namespaces των τύπων εδώ και των tags για μέλη δομών. Το τι αυτό δεν μπερδεύεται με αυτό το τι στη C. Τι ίσον νιου τι, όπως βλέπουμε. Λοιπόν, δεν μπερδεύει τον compiler αυτό, μπερδεύει τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι κακή πρακτική, αλλά για τον άνθρωπο αυτό που δείχνει είναι αυτό που είπα. Ξεχωριστά τα ονόματα αυτά, ξεχωριστά τα ονόματα των tags. Έχουμε ειδικούς κανόνες στη C, πάλι καλό παράδειγμα η C, γιατί είναι από τις απλούστερες γλώσσες, φανταστείτε οι πιο πολύπλοκες. Έχουμε ειδικούς κανόνες για τους πρωτόγονους τύπους έναντι των τύπων records. Δηλαδή, δεν μπορώ να γράψω ποτέ int στη C, int semicolon. Δεν είναι ούτε δήλωση, ούτε statement, ούτε τίποτα. Αλλά μπορώ να γράψω structs. Είναι ειδικό. Για τα structs ειδικά. Τι σημαίνει? Ότι δηλώνω το όνομα S, για να το ξέρουμε, χωρίς να πω τι είναι τα περιεχόμενά του. Κατά τα άλλα, όμως, το struct S και το int παίζουν σχεδόν τον ίδιο συντακτικό ρόλο. Δεν είναι άδειο struct. Δεν έχω δώσει τα περιεχόμενα ακόμα. Το struct αργότερα μπορεί να έχει 15 μέλη. Εδώ πέρα όμως είναι δήλωση και όχι ορισμός. Δήλωση και όχι ορισμός δεν ισχύει ακριβώς με τα δεδομένα της C. Είναι πιο σωστά defined, not elaborated, το λέει η προδιαγραφή. Δεν είναι ανάγκη να είσαι header file, μπορεί να είναι και μέσα εδώ πέρα και να θέλω τον ορισμό να τον δώσω αργότερα. Και το βάζω εδώ για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω πρώτα σε μια συνάρτηση και αργότερα θα σου πω και τι ακριβώς περιέχει το S. Εντελώς ειδικό. Άλλο περίεργο παράδειγμα, ίσως όχι τόσο περίεργο όσο τα προηγούμενα. Κάτι τέτοιο. A ίσον size of A. Νομιμότατο σε C. Δηλαδή, η εμβέλεια του ορισμού του A περιλαμβάνει και τον initializer. Και στη C++ έχουμε πάρα πολλά patterns που χρησιμοποιούν κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι αυτό που είπαμε πριν είναι σαν forward declaration στη C++. Και αυτό εδώ μπορεί να μας φαίνεται παράξενο σε αυτή τη μορφή, αλλά δεν μας φαίνεται και τόσο παράξενο στην αποκάτω μορφή. Και στην αποκάτω μορφή είναι ακόμα πιο περίεργο, γιατί οι δύο αυτοί ορισμοί δεν είναι καν ξεχωριστοί, χωρίζονται με κόμμα. Int B και C, ένα array που έχει το μέγεθος του B. Δουλεύει μια χαρά. Έχουμε λοιπόν σε κάθε γλώσσα αρκετά πιθανά πολύ πολύπλοκους κανόνες για την εμβέλεια, για τα διαφορετικά namespaces που μπορεί να έχουν διαφορετικούς χώρους ονομάτων, ανάλογα με την κατάταξη του κάθε ονόματος. Αυτό το όνομα είναι συνάρτηση, η εμβέλειά του είναι από το σημείο δήλωσης συμπεριλαμβανομένου και του υποδένδρου που είναι η αρχικοποίηση μέχρι το τάδε, μέχρι το τέλος του εσωτερικού scope στο οποίο βρίσκεται η δήλωση. Όλα αυτά δουλεύουν. Α, όχι. Ρωτάει εδώ πέρα κάτι άλλο, Λεωνίδας Παναγιώτης. Αν ήταν να αναποδογυρίσω αυτά. Αν ήταν να τα αναποδογυρίσω αυτά, αν θα δούλευε. Νομίζω πως δεν δουλεύει. Νομίζω ότι είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος. Είναι οτιδήποτε αυθαίρετο έχουν αποφασίσει οι σχεδιαστές της γλώσσας.
Ο ορισμός πινάκων στατικά με μεταβλητό περιεχόμενο, π.χ. int a, χ, έχει απροσδιόριστη συμπεριφορά. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί να έχει απροσδιόριστη συμπεριφορά. Δεν είναι δυναμικό. Πρώτα απ' όλα, γιατί να υπάρχει απροσδιόριστη συμπεριφορά, ακόμα και να είναι πραγματικά δυναμικό, από τη στιγμή που είναι... αν είναι τοπικός πίνακας. Αλλά το συγκεκριμένο δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί το size of εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς είναι εντελώς στατικό. Αλλά και πραγματικά σε σύγχρονες C δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα με το who in time. Υπάρχει. Νομίζω ότι πλέον το υποστηρίζει και η C αυτό. Δεν φαίνεται τι γράφω. Ελπίζω να με ακούτε ακόμα, γιατί το Zoom μου έχει πάρει φωτιά. Όχι, ακούγεστε κανονικά. Ναι, ο πίνακας δεν ανανεώνεται και το Zoom τρέχει σαν τρελό. Για ένα λεπτό. Α, άρχισε να ανανεώνει το πίνακας, οκ. Okay. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Εδώ λίγο CPU, μήπως τρέχει κάτι άλλο, όχι το Zoom τρέχει. Okay, κάνει λίγο swap, θα συνεχίσει. Ωραία. Ανανεώθηκε και ο πίνακας και ηρέμησε και το κομπιούτερ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ σαν σχόλια από εδώ. Λοιπόν, επόμενο θεματάκι μικρό επιμέρους συζήτησης. Εδώ κοιτάξαμε κυρίως για το πώς κοιτάμε τον ορισμό μιας μεταβλητής, ενός ονόματος. Κάποιο άλλο conflict που υπάρχει όταν επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα είναι μεταξύ δύο διαφορετικών δηλώσεων. Δηλαδή, μία δήλωση μπορεί να είναι η ίδια παράνομη, επειδή υπάρχει άλλη δήλωση που συγκρούεται μαζί της. Πείτε μου ένα παράδειγμα σε πραγματικά προγράμματα. Πότε μπορεί μία δήλωση να είναι παράνομη επειδή είναι διπλή δήλωση? Σίγουρα όχι σε αυτή την περίπτωση που γράφω τώρα. Αυτό είναι μια χαρά θεμητό, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι shadowing. Η μέσα δήλωση κρύβει την έξω. Α, ωραία. Αυτό ακριβώς που μόλις είπε ο Τζον. Αν όμως ήταν στο ίδιο επίπεδο αυτά τα δύο, και ξανά έχω προβλήματα με το Zoom και το JavaScript και τη CPU, αλλά ανανεώνεται έστω και σιγά. Αν ήταν στο ίδιο επίπεδο, εδώ θα είχαμε θέμα. Αυτό είναι κάτι που ο compiler στη C το απορρίπτει. Αυτό λοιπόν είναι θέμα uniqueness, θέμα μοναδικού ορισμού. Έχουμε κάποιο θέμα uniqueness εδώ πέρα? Το παράδειγμα που είχαμε, με το οποίο είχαμε ξεκινήσει, με τα πολλά σημασιολογικά λάθη. Βλέπουμε τουλάχιστον ένα. Αυτό είναι αυτό που κάνει BAM. Λοιπόν, αυτό που κάνει BAM είναι το K. Δηλαδή ότι εδώ πέρα έχει δηλωθεί και σαν int και σαν float. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Είχαμε κάποιο τοπικό ορισμό του F κάπου? Όχι. Όχι, νομίζω ότι καλά είμαστε. Αυτό είναι, νομίζω. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, άρα τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Εντελώς αντίστοιχη με την περίπτωση που κοιτάζω τη δήλωση ενός identifier στη χρήση του. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνω δήλωση, πρέπει να ξανακοιτάξω αν έχει γίνει συγκρουόμενη δήλωση μέσα στο ίδιο scope. Και αν έχει γίνει, την απορρίπτω. Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό εδώ, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον πίνακα. Γιατί ο πίνακας δεν φαίνεται? Ναι.
Ένα δευτερόλεπτο εδώ πέρα, γιατί κάτι συμβαίνει με το Jamboard μάλλον. Ωραία, η ερώτηση του Χρήστου είναι, αν δεν είναι primitive types και είναι custom user defined types ή mix αυτών, αν παίζει ρόλο. Να παίζει ρόλο σε πολλαπλή δήλωση, όχι, δεν νομίζω. Δεν μπορώ να σκεφτώ πότε. Δηλαδή, πολλαπλή δήλωση είναι σε όπου το ορίζει η γλώσσα ότι δεν επιτρέπεται πολλαπλή δήλωση, είναι πάντα λάθος. Όπου η γλώσσα λέει ότι αν υπάρξουν πολλαπλές δηλώσεις, αλλά βρίσκονται στην τάδε σειρά προτεραιότητας, τότε παίρνω πρώτα αυτήν και μετά την άλλη, αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι αυθαίρετες αποφάσεις στο σχεδιασμό κάθε γλώσσας. Παράδειγμα τέτοιας αυθαίρετης απόφασης σε σχέση με πολλαπλές δηλώσεις, π.χ. σε πολλαπλή κληρονομικότητα. Όταν έχω πολλαπλές υπερκλάσεις, και ο πίνακας μου πάλι δεν φαίνεται, ό,τι και αν γράφω, ίσως πολύ πολύ αργά, όταν έχω πολλαπλή κληρονομικότητα, υπάρχουν γλώσσες οι οποίες θα πούν ότι μία δήλωση η οποία συγκρούεται σε δύο υπερκλάσεις ότι είναι λάθος προγραμματιστικό, θα το απορρίψει ο compiler, και υπάρχουν και γλώσσες που θα πούν ότι η σειρά δήλωσης των υπερκλάσεων μετράει στην αποσαφήνιση του τι θέλω εγώ να προσπελάσω όταν λέω, για παράδειγμα, φου εδώ μέσα και το φου έχει δηλωθεί και στη μία υπερκλάση και στην άλλη. Είναι θέμα καθαρά σχεδιαστικό της γλώσσας αν η πολλαπλή δήλωση είναι κάτι που επιτρέπεται και αποσαφηνίζεται από κάποιο άλλο στοιχείο ή είναι κάτι που απορρίπτεται ως πολλαπλή δήλωση. Ωραία. Οπότε, πάμε τώρα να τα γενικεύσουμε όλα αυτά. Έχουμε δει ότι θέλουμε να βρίσκουμε την πληροφορία από τον ορισμό μιας μεταβλητής. Έχουμε δει ότι θέλουμε να δεχόμαστε ορισμούς εάν δεν παραβιάζουν κάποια σχεδιαστική απόφαση της γλώσσας για uniqueness, για μοναδικότητα. Και τώρα θα πάμε στο τρίτο βήμα, που είναι και το πιο γενικό, που είναι ότι πήρα την πληροφορία, θέλω να ελέγξω ότι η μεταβλητή, το όνομα αυτό, είναι καλά ορισμένο για τη χρήση του. Πώς το ελέγχω αυτό? Ελέγχω τον τύπο. Τον τύπο της δήλωσης. Δηλαδή, το τάδε όνομα, π.χ. το Q, έχει οριστεί σαν μέθοδος. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για κλήσεις. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για εκχώρηση. Το C έχει οριστεί σαν τοπική μεταβλητή τύπου ακεραίου. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με τελεστή δείκτη. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για κλήσεις. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για εκχώρηση. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για πρόσθεση. Όλα αυτά είναι κανόνες ελέγχου τύπων μεταβλητών. Ανήκουν στο γενικότερο κεφάλαιο του type checking. Τα εγκυκλοπαιδικά του type checking τα είπαμε λίγο την προηγούμενη φορά. Οι τύποι, ιδιαίτερα οι στατικοί τύποι μέσα σε μια γλώσσα προγραμματισμού, βοηθάνε για να βρούμε λάθη και βοηθάνε επίσης για την παραγωγή πολύ αποτελεσματικού τελικού κώδικα. Οπότε είπαμε ότι χρησιμεύουν και εσωτερικά στο compiler για την παραγωγή του κώδικα και ως documentation του προγράμματος και για να πιάνουμε λάθη. Οπότε ο compiler γενικά σε στατικές γλώσσες προσπαθεί να κάνει ό,τι γίνεται για να δώσει τύπους σε δεδομένα, σε εκφράσεις, ξεκινώντας από τις απλούστερες εκφράσεις που είναι οι απλές μεταβλητές, οι σκέτες μεταβλητές, να δώσει τύπους και να υπολογίσει με βάση αυτούς τους τύπους το αν το πρόγραμμα βγάζει νόημα και τι νόημα βγάζει. Αυτό το πρώτο λοιπόν που πρέπει να έχουμε, και αυτό είναι σημαντικό, αυτό το παράδειγμα να το έχετε στο νου σας, αν δεν το ξέρετε ήδη δηλαδή, απ' έξω και ανακατωτά, είναι ότι οι τύποι είναι κάτι που σε χαμηλό επίπεδο εξαφανίζονται εντελώς. Σε επίπεδο μηχανής δεν υπάρχει κάποια αίσθηση των τύπων. Δηλαδή, έχω μέσα στη μνήμη μου τα εξής bits. Με αυτή τη σειρά. Έχω 32 bits εδώ, 4 οκτάδες μπορώ να τα δω, και αυτά εδώ τα 32 bits μπορεί να είναι ένας floating point αριθμός, μπορεί να είναι ένας integer αριθμός, αυτός εδώ, μπορεί να είναι δύο short integer αριθμοί, μπορεί να είναι και 4 ASCII χαρακτήρες.
Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Κοιτάζοντας την εκτέλεση του προγράμματος και τα περιεχόμενα της μνήμης σε χαμηλό επίπεδο, αν δεν ξέρω εξ αρχής τι περιμένω να δω σε μία λέξη μνήμης, σε 4 bytes μνήμης, συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχω ιδέα τι βλέπω. Οπότε, σε αποτελεσματική εκτέλεση κώδικα μηχανής δεν έχουμε τύπους. Οι τύποι είναι κάτι το οποίο σαν έννοια το υλοποιεί αποκλειστικά ο μεταγλωτιστής. Και ο μεταγλωτιστής προφανώς ξέρετε ότι έχει αυτές τις διαφορετικές έννοιες. Υπάρχουν γλώσσες οι οποίες είναι strongly typed. Και strongly typed τι σημαίνει? Ότι κάθε θέση μνήμης η οποία διαχειρίζεται από ένα πρόγραμμα που έχει παραχθεί από τη γλώσσα έχει ένα και μοναδικό τύπο. Δηλαδή, παρόλο που κοιτάζοντας αυτά τα bits, εγώ δεν ξέρω τι αναπαριστούν από αυτά τα 4 και πιθανόν και άλλες ερμηνείες. Μπορεί να είναι η δεύτερη 32-bit λέξη ενός double. Μπορεί να είναι η δεύτερη λέξη ενός long. Μπορεί να είναι ένας δείκτης, ένα τμήμα ενός δείκτη. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά τα bits. Αλλά σε μια strongly typed γλώσσα, εάν αυτά τα bits, στη συγκεκριμένη θέση μνήμης, εικονικής μνήμης, έχουν φτιαχτεί για να κρατάνε τον floating point αριθμό 3,375, αυτά τα bits πάντα θα κρατάνε ένα floating point αριθμό. Μάλλον η συγκεκριμένη θέση μνήμης θα κρατάει ένα floating point αριθμό. Οπότε η πρώτη έννοια που θέλω να έχουμε και θα συνεχίσουμε από αυτό αύριο είναι η έννοια του strongly typed. Και όποτε ευαρεστηθεί να ανανεώσει και ο πίνακας αυτό που γράφω. Κάθε ποσότητα δεδομένων έχει έναν έχει καθορισμένο πιο συγκεκριμένο τύπο. Ωραία, εγώ έχω γράψει εδώ 5 γραμμές και ο πίνακας είναι ακόμα στην πρώτη. Ναι, κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά εδώ πέρα με, το, με την JavaScript συγκεκριμένη. Λοιπόν, ωραία. Οπότε μπορούμε να σταματήσουμε εδώ αφού περάσει και η ώρα λίγο και να πάμε να το συνεχίσουμε αύριο. Δηλαδή, η αντίθεση του strongly typed θα ήταν αυτό που λέει εδώ πέρα αυτή η γραμμή. Εάν μέσα στη γλώσσα μπορώ να γράψω αυτή τη θέση μνήμης, αυτά τα δεδομένα, να τα γράψω σαν floating point και να τα διαβάσω σαν ακέραιο, δεν πρόκειται για strongly typed γλώσσα. Strongly typed γλώσσα είναι αυτή που μπορώ με βάση την πληροφορία που είχα αρχικά από το κείμενο υψηλού επίπεδου του προγράμματος, να πω χωρίς καμία ασάφεια για όλη μου τη μνήμη τι τύπο έχει η κάθε λέξη μνήμης. Λοιπόν, θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει πάει ούτε καν στην δεύτερη γραμμή ο πίνακας. Και έχω κάνει και reload το tab. Θα σταματήσω εδώ και συνεχίζουμε αύριο από αυτό το σημείο. Καλό απόγευμα. Α, ωραία. Πάει να γράψει. Ελπίζω κατά τα άλλα από τον ήχο να ήμασταν ok. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο.